γλυκόπικρη γεύση αντικατοπτρίζει όλα όσα ζήσαμε σήμερα. Συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση, αν μπορείτε να επαναλάβετε. Ναι, γλυκόπικρη γεύση, αν αντικατοπτρίζει αυτό που ζήσαμε σήμερα. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Είχαμε ένα πολύ άσχημο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν πλήρως απειθάρχητοι. Δεν δούλεψε καμία γραμμή. Κάναμε πάρα πολλά λάθη και στον άξονα και στις πλευρές. Και το ότι δεν δεχτήκαμε γκολ ήταν γιατί μας είχε βοηθήσει περισσότερο η Παναγιά παρά ο αντίπαλος. Εμείς στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε τα πάντα. Και ήμασταν καλύτεροι τα πρώτα 15 λεπτά. Δεν ξέρω αν είναι γκολ του Κλάους καθαρό. Πιστεύω ότι είναι. Αλλά θα το δούμε στη τηλεόραση καλύτερα για να μην μιλάμε. Κρατήσαμε την μπάλα στο χώρο του κέντρου και η Φιωρεντίνα δεν μας δημιούργησε πολλά προβλήματα. Όταν κάναμε τον γκολ και μετά ήμουν σίγουρος θα το παίρναμε το παιχνίδι, αλλά εκεί αρχίσαμε πάλι τα πεδαριώδη λάθη και τα ατομικά λάθη τα οποία απαγορεύονται σε ομάδα στην Ευρώπη να γίνονται. Δεν ξέρω που θέλει να μας πάει. Το ότι μας κρατάει ακόμα ζωντανούς είναι θετικό. Κρατάω τη μαχητικότητα, κρατάω την προσπάθεια των παιδιών, γιατί όντως παίξαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κύριε Αναστασιάδη, πέρα το αποτέλεσμα, πέρα από το ηθικό που κερδίζει η ομάδα σας, αν και στο τέλος είδαμε σκυμμένα κεφάλια από τους παίχτες σας, τι άλλο κερδίζει σήμερα? Συμφωνείτε ότι κερδίζει και κάποιους ποδοσφαιριστές σε μια δύσκολη περίοδο? Εντάξει, το μόνο κέρδος για μένα είναι ότι είμαστε ζωντανοί στην Ευρώπη. Το τι κάνουν τα παιδιά, εγώ περιμένω πολλά περισσότερα να κάνουν. Και από τη στιγμή που δεν γίνονται, την ευθύνη τη φέρνω εγώ. Δυστυχώς ακόμα δεν μπορώ να πείσω τα παιδιά αυτά ότι μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μένα και για την ομάδα. Αυτό το ποιους παίκτες επιλέξατε ήταν η καραμέλα των προηγούμενων ημερών. Είδαμε και σήμερα τον προπονητή της Φιωρεντίνα που έχει παρόμοια, μάλλον στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή πρέπει να δείξει, να ρίξει περισσότερο βάρος σε σχέση με την Ευρώπη που έχει προχωρήσει, να παρατάσει μία ομάδα βασικών. Είναι αυτό ένα δείγμα, νομίζω, προσωπική άποψη μεγάλης ομάδας και είναι, θεωρείται, μια νοοτροπία που σιγά-σιγά αρχίζετε και την περνάτε στον ΠΑΟΚ. Να αρχίζει να φεύγει από αυτή την νοοτροπία, έλα μωρέ, ποιο μάτς αυτό έχουμε τον Παναθηναϊκό. Και αν πλέον αυτό το αποτέλεσμα, αυτός ο αέρας του να κάνει αυτή η ομάδα ένα μεγάλο αποτέλεσμα στην Ευρώπη, γιατί είναι μεγάλο το αποτέλεσμα, ανεξάρτητα αν δεν ήρθε το διπλό, αν θα βοηθήσει ψυχολογικά την ομάδα εν ώψη Κυριακής. Κοιτάξτε, τα θετικά είναι πολλά. Υπάρχουν όμως και πολλά αρνητικά. Εγώ ποτέ δεν στάθηκα στα θετικά. Ποτέ. Και αυτό είναι και το μεγάλο κέρδος, πιστεύω, μπορεί να έχει η ομάδα. Το ότι δεν στεκόμαστε σε ένα αποτέλεσμα, δεν στεκόμαστε το ότι είμαστε πρώτοι, δεν στεκόμαστε ότι κάνουμε μια καλή εμφάνιση. Πάντα μένουμε στο γιατί. Γιατί ενώ μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω δεν γίνεται. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το είπα και προηγουμένως. Τώρα όμως εμείς πρέπει να ξεχάσουμε όσο το δυνατόν γίνεται. Όχι πρέπει, ήδη έχει ξεχαστεί για μας το παιχνίδι αυτό, τελείωσε. Έχουμε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Βγάλαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και απομένει ένα παιχνίδι για να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί έχουμε 15 μέρες ηρεμίας λόγω των εθνικών ομάδων. Και το πρώτο μέλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή, μάλλον την προηγούμενη στιγμή, μόλις τελείωσε, σφίριξε ο διαιτητής, είναι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Τα όποια θετικά ή αρνητικά πράγματα που
έχουν γίνει σήμερα ή έχουν γίνει και στο παρελθόν και αυτά θα συζητιούνται καθημερινά, σε καθημερινή βάση. Και η προσπάθεια θα γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση για να βελτιωνόμαστε. Αλλά εμάς αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Είναι παρελθόν. Πρέπει να κρατηθούμε στην κορυφή, κερδίζοντας το παιχνίδι που έρχεται την Κυριακή. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα, το δικό μου και των παιδιών. Coach, το γεγονός ότι οι παίκτες, όπως ακούστηκε και νωρίτερα, έφυγαν με σκυμμένα τα κεφάλια, επιβεβαιώνει αυτό που χθες είπατε, ότι ο ΠΑΟΚ ήρθε και στη Φλωρεντία για να κερδίσει. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην παίζει για να κερδίσει. Η ερώτηση που κάνετε έχει την απάντησή της. Από μόνη της είναι αυτονόητο. Και δεν το λέει ο Αναστασιάδης. Το λέει η ιστορία του, το λέει η μεγάλη δύναμη που είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό από αυτό. Είμαστε υποχρεωμένοι να γίνει. Εάν θα ήταν εντελώς διαφορετικά, τότε δεν έπρεπε να είμαστε εδώ. Ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Coach, το 3-5-2, το οποίο και ο κύριος Μοντέλα είπε ότι τον δυσκόλεψε αρκετά, ήταν το δεύτερο σας πλάνο ή προέκυψε ως ανάγκη, συζητήθηκε στο ημίχρονο και εφαρμόστηκε? Το αλλάξαμε και στη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου. Τελευταία 15 λεπτά το αλλάξαμε. Εσείς είστε υποχρεωμένοι να κάνετε αναλύσεις, πώς παίζει η ομάδα, τι κάνει η ομάδα, τα συστήματα κλπ. Τα συστήματα τα κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Εμείς έχουμε διδαχτεί όλα τα συστήματα. Ό,τι σύστημα υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, η ομάδα του παίζει. Απλά. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτά τα παιδιά είναι έτοιμα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των συστημάτων και στις απαιτήσεις των αντιπάλων, γιατί μπορεί να αλλάξει ένα σύστημα και ο αντίπαλος να μην είναι αυτός που πρέπει και να περάσουν τα πάντα. Αλλά υπάρχουν και αντίπαλοι. Και υπάρχει και καλός προπονητής και υπάρχουν και καλοί ποδοσφαιριστές και υπάρχουν οι οποίοι τα καταλαβαίνουν. Εντάξει, 15 λεπτά λίγο εδώ μετά έκαναν άλλα πράγματα. Προσπάθησαν, ηρέμησαν λίγο την κατάσταση γιατί εμείς ήμασταν πάρα πολύ επικίνδυνοι. Θέλω να πω ότι οι παίκτες είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν τα συστήματα να είναι καλά ή όχι.